Ωραίες εικόνες, έτσι Γιάννη, στο αεροδρόμιο της Χίου σήμερα. Ναι, πραγματικά. Είναι άλλη μια φορά που τα παιδιά της Κιβωτού κάνουν έκπληξη στον πατέρα Παπα-Νικολάου, ο οποίος τέτοιο καιρό συνηθίζει να καθίζει ένα μήνα περίπου μαζί τους στο ΕΠΟΣ. Ξέρετε, αυτά βέβαια έδειξε τηλεόραση. Αλλά εγώ κατέγραψα πράγματα τα οποία δεν τα έδειξε για τηλεόραση. Δηλαδή, το πριν, την προετοιμασία που έγινε, όπου πραγματικά έλειψε ότι τα παιδιά ήρθαν εντελώς απροετοίμαστα. Δεν υπήρχε κάτι, ήταν όλα αυθόρμητα. Εκτός από το ότι ήρθαν οργανωμένα, εν πάση περιπτώσει, έλειπε το σχεδιασμό τους. Άρα να κρύβονται σε διάφορες γωνίες, άρα να βγαίνουν από εδώ, άρα να βγαίνουν από εκεί, πώς θα κάνουν έκπληξη στον Παπαντώνη. Όλα βέβαια αυτά πήγαν περίπατο. Όταν άνοιξε τα χέρια του, τότε όλα έγιναν μια μεγάλη αγκαλιά. Είναι κάτι που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ξέρετε μικρά τα ονόματα. Απορεί πόσο μεγάλωσαν. Κλείνει ραντεβού με τα πιο μεγάλα να παίξουν μπάσκετ. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτός ο άνθρωπος, έχω την εντύπωση ότι ζει στον παράδεισο πριν πάει σε αυτόν. Με την έννοια ότι αυτή η αγκαλιά είναι τόσο, τόσο μεγάλη, έχει πάρει τέτοια αγάπη και βέβαια δίνει αγάπη για να σπάξει. Ξέρετε ότι άμα τα δώσεις, δεν εισπράττεις. Αυτές τις ώρες σκεπτόμουν τι κάνουμε όλοι εμείς. Κι εγώ μαζί. Όχι, δεν εννοώ όλοι εσείς, εννοώ και τον εαυτό μου. Διότι και εμείς βλέπουμε ότι τα παιδιά της Κιβωτού να μεγαλώνουν. Από μικρά από τα στοιχείο, ξαφνικά τα βλέπουμε κοπέλες, παλικάρια, χιωτάκια πια, τόσα χρόνια κοντά μας. Τα βλέπουμε να μεγαλώνουν, αλλά εμείς δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Δεν το λέω ως ψόγο, αλλά εξ αντικειμένου δεν κάνουμε κάτι. Και όσοι μεγαλώνουμε παιδιά, ξέρουμε ότι κάθε παιδί είναι μια μεγάλη ευθύνη και ένας γλυκός μεγάλος πονοκέφαλος. Πόσο μάλλον δεκάδες παιδιά. Μιλάω για την αγάπη αυτού του ανθρώπου και την αγάπη των εθελοντών της Κιβωτού και των επαγγελματιών της Κιβωτού. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Τα παιδιά αυτά ήταν χαμένα από χέρι και σήμερα βγαίνουν εμείς στην κοινωνία με όλες τις προοπτικές μεγαλώματος μια μεγάλη ωραία οικογένεια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο γεμίζει χαρά τον καθέναν. Έτσι, αυτό ήθελα να καταθέσω γιατί το είδα πριν το καταγράψουν οι κάμερες και έχει μια σημασία αυτό. Ευχαριστούμε πολύ.